Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Καλημέρα, κύριε Φίλη. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές από τούτο εδώ το μικρόφωνο. Δύο θέματα θέλω να σας θέσω. Το πρώτο έχει να κάνει με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς μας. Ακούσατε χθες την δύσκολη, όπως και ο Πρωθυπουργός ομολόγησε, συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν για αυτό το θέμα. Το θέμα των 8 που έθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος και το συσχέτισε με τους δύο. Και την θέση του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε πια για να υπάρξει δίκη, και πολλοί λένε ότι η απελευθέρωση έγινε δίκη. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζητούσε από τον Τούρκο Πρόεδρο την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, επί της διαδικασίας θα είχε κάνει ένα φάουλ. Για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στις φυλακές χωρίς καν να τους έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο. Μάλιστα. Φαντάζομαι δε ότι απέφυγε να κάνει κάτι τέτοιο, αντιλαμβανόμενος ότι θα τον έφερνε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση απέναντι στον Ερντογάν, υπό την έννοια ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα ζητούσε κάποιο αντάλλαγμα άμεσο. Το να ζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να γίνει, να ξεκινήσει η δίκη και να είναι μια δίκαιη δίκη, νομίζω είναι εύλογο, χωρίς βέβαια να φαίνεται ότι δρώνει το αυτί του Τούρκου Πρόεδρου. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι η συνάντηση πράγματι ήταν δύσκολη. Εγώ κρατώ μία επισήμανση του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία λέει ότι συζητήσαμε για ζητήματα ασφαλείας αμέσως μετά την αναφορά που έκανε στους 8 στρατιωτικούς, στους 8 αξιωματικούς μάλλον τους Τούρκους. Πράγμα το οποίο μου δείχνει ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να έχει αποφασίσει να μην επιτρέπει τις αθρώες ροές πιουλενιστών ή χαρακτηριζόμενων ως πιουλενιστές από το τουρκικό καθεστώς στην επικράτειά μας, αυτό όμως το συγκρατήσουμε, γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα αντάλλαγμα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι ακριβώς το κλειδί σε μια ενδεχόμενη δίκαιη δίκη και εν συνεχεία απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε το γελίο του πράγματος ως προς τις δίθεν κατηγορίες που αναμένουμε να τους απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Και από εκεί και πέρα, είναι πράγματι. Ήταν πράγματι μια δύσκολη συνάντηση. Εγώ αυτό που επίσης θέλω να σημειώσω. Γιατί το ερώτημα, γιατί το έθεσε πια και επισήμως αυτή τη συνάντηση ο κύριος Ερντογάν. Με τους 8, πόσο θεωρείτε ότι θα μας ταλαιπωρεί εντός εισαγωγικών αυτή η ιστορία? Θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Η ιστορία αυτή θα εξακολουθήσει να μας ταλαιπωρεί για τον λόγο ότι ο Ερντογάν το έχει πάρει επί προσωπικού. Ή το κρατάει μανιάτικο, έτσι να το πω, για να το κατανοήσουμε κι εμείς. Και βεβαίως, αν βλέπετε κάποια απεμπλοκή και πώς μπορεί να γίνει αυτή, δεδομένου τώρα ότι οι 8 είναι εκτός φυλακών, επί της ουσίας, τύπης μάλλον, γιατί η ουσία είναι επί ελληνικού εδάφους και φυλάσσονται από δεκάδες αστυνομικούς. Για τον φόβο ακόμη και κάποιες απαγωγής από την πλευρά της ΜΜΤ. Και το ερώτημα είναι πώς θα τελειώσει αυτό το θέμα και πότε και με ποιον θα είναι το τέλος. Κοιτάξτε, η ελληνική πλευρά, κύριε Τάχη, από τη στιγμή που έκανε λάθος διαχείριση στην αρχή. Βέβαια. Οι πρώτες ώρες ήταν η αρχή του όλης αυτής της ιστορίας. Ακριβώς στην ελληνική επικράτεια. Έκτοτε και πολύ περισσότερο. Αν υπό την πίεση των συνθηκών υποσχεθήκαμε στο ανώτερο επίπεδο ότι θα τους επιτρέψουμε, το πράγμα έχει κακοφορμήσει. Ναι. Έχει πάρει μια πολύ άσχημη τροπή για εμάς. Τώρα, το μόνο επί της διαδικασίας το οποίο θα μπορούσε η Ελλάδα να προσβλέπει είναι οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν κάποιο αίτημα για να τους δεχτεί μια τρίτη χώρα και να φύγουν από εμάς. Η τρίτη χώρα να θελήσει να πάρει αυτό το βάρος. Γιατί όποια χώρα τους δεχθεί, είναι τόσο επιβαρημένο το κλίμα σε βάρος αυτών, καθότι ο Ερντογάν τους έχει κατηγορήσει ακόμη και για απόπειρα δολοφονίας του, ότι συμμετείχαν δηλαδή στην απόπειρα δολοφονίας του, που καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και πολύ περισσότερο τώρα με ένα πανίσχυρο Ερντογάν από τη μία και νέο εκλεγέντα, και από την άλλη ποια χώρα θα βρεθεί, θα είναι τόσο τρελή να μπει σε μια τέτοια περιπέτεια? Ναι, γιατί θα επιβαρύνει αυτομάτως σχέσεις με την Τουρκία. Δηλαδή θα προσθέσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχει αυτή τη στιγμή, για να κάνει τι, το χατήρι της Ελλάδος, το χατήρι των 8. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι οι διεθνείς σχέσεις, εκτός αν βρεθεί κάποια χώρα που δεν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Επικράτειας και θελήσει να. Άρα πριν απροόπτου αυτή η ιστορία θα μας ταλαιπωρεί για πάρα πολύ καιρό. Αυτό καταλαβαίνω. Θα μας ταλαιπωρεί και ο Ερντογάν, φαντάζομαι ότι έχει συνειδητοποιήσει ή οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι με την περίπτωσή των, διότι έχει. Υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις της δικαιοσύνης, σωστά. Από πλευράς αρίου πάγου, έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα προς το δικείο.
Άρα λοιπόν θα έπρεπε ο ίδιος να το έχει συνειδητοποιήσει. Αν δεν το έχει συνειδητοποιήσει, είναι ένα ακόμα πρόβλημα. Αν το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σαφές ότι θέλει να το χρησιμοποιεί ως ένα μοχλό ποιήσης, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι η ελληνική πλευρά. Δηλαδή ότι είναι εγκλωβισμένη σε αυτό το σύστημα. Τώρα για το θέμα της δίκης που λέτε και από τη στιγμή που χαρακτηρίσατε ως σωστή αυτή την τακτική της ελληνικής πλευράς, την βλέπετε να γίνεται άμεσα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό που είπατε με τους γκιουλενιστές και αν υπήρξε κάποια τέτοια συμφωνία έτσι σε αυτή την κατηδίαν συνάντηση των δύο? Κύριε Τάκη, κοιτάξτε, υπάρχει εδώ πέρα ένα δούνε και λαβή. Θα σας θυμίσω ότι η ελληνική πλευρά, το έχουμε κουβεντιάσει και τις πρώτες ώρες μαζί, έλεγε ότι δεν ήθελε πουθενή να φτάσει το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ερντογάν Τσίπρα. Θυμάμαι τον κύριο Ταλαφόπουλο. Το θυμάμαι και εγώ. Δυστυχώς όμως έφτασε. Ακριβώς. Έφτασε λοιπόν. Πράγμα το οποίο σημαίνει, γιατί θέλαμε να τα αποφύγουμε σωστά, γιατί φοβόμασταν ότι αυτό θα προκαλούσε τι? Θα προκαλούσε την λογική Ερντογάν να πάει ανατολίτικο σε ένα κελαβί. Ναι. Σε ένα ανατολίτικο παζάρι. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίσαμε και υπό την πίεση της κατάστασης να προβούμε σε κάτι τέτοιο, είναι στο δικό μου μυαλό δεδομένο, προφανώς αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς δημόσια, ότι κάποιου είδους παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη, διότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται, γιατί από τον Ερντογάν εξαρτάται, δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για να γίνει μια δίκαιη γρήγορη. Αν δεν πάρει κάτι. Γρήγορη και δίκαιη δίκη, αν δεν έχει πρώτα εξασφαλίσει κάτι το οποίο, όπως σας είπα, θα μπορούσε να είναι σχετικό με τους γκιουλενιστές. Άλλωστε, αν θυμάστε πριν από 1,5-2 μήνες, υπήρξε μία έξαρση των ροών από τον Εύρο. Βέβαια. Και ξαφνικά σταμάτησε. Έχω την αίσθηση, για να μην πω την πεποίθηση, ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα επαναπροώθησε και κάποιους γκιουλενιστές πίσω στην Τουρκία. Και αυτό έγινε ευμενώς δεκτό από την τουρκική κυβέρνηση. Λοιπόν, κρατάμε αυτό το κομμάτι και ήταν πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σας. Να πάμε γρήγορα και στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με αυτόν τον περίεργο αμερικανο-ρωσικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με αφορμή εμάς και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είδαμε χθες την πολύ έντονη αντίδραση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απόφαση του ΝΑΤΟ να δεχθεί την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία ως χώρα υποψήφια για ένταξη με την πρόσκληση που πήρε ο Ζάιφ και φιλούσε και το στυλό της υπογραφής. Και βλέπουμε ότι ίσως κανείς μπορεί πια να καταλάβει σήμερα γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε όλη αυτή η φόρτιση και η ένταση με τη γειτονική χώρα από την πλευρά τους, γιατί ο Γκρούεφσκι έκανε όλα όσα έκανε και ήταν, ας πούμε, το πολύ καλό παιδί της Ρωσίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία στήριζε απολύτως τον Γκρούεφσκι τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί, τον Ιβανόφ τώρα. Ακριβώς. Και γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν ήθελαν ή ακόμη και δεν θέλουν να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει εδώ και 20 χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, διότι προφανώς αυτή η λύση θα οδηγούσε, αν ερχόταν και νωρίτερα, σε αυτό που είδαμε χθες. Έχω λιγότερο από ένα λεπτό, θα σας παρακαλέσω να με αποδεσμεύετε μετά. Βεβαίως, υπάρχει μια άλλη το ξέρω και το είπα ήδη στον αέρα. Ωραία, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πράγματι εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση, μια διελκυστίνδα, η οποία αφορά και στη Χίρον και στην Ελλάδα. Η Ρωσία εχθές είπε δημόσια αυτό το οποίο ξέραμε και αυτό το οποίο γνωρίζαμε ότι ήταν η άποψή της, διότι αντιλαμβάνεται τον κόσμο με σφαίρες επιρροής, όπως βέβαια και οι Αμερικανοί, να μην γελιόμαστε. Και προφανώς θεωρεί ότι η είσοδος της Χίρομ στην πραγματικότητα περικυκλώνει τη μόνη χώρα στην οποία έχει κάποιο είδους ερίσματα η Ρωσία, που είναι η Σερβία. Προφανώς έχει και στη Χίρομ, αλλά θέλω να πω ότι η Σερβία, που είναι μια χώρα που η Ρωσία έχει στηρίξει και λόγω του ζητήματος με την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου και ούτω καθεξής, βλέπει ότι αρχίζει και περικυκλώνεται Μαυροβούνιο, Φύρο, Αλβανία, ενδεχομένως στο μέλλον και Κόσοβο, από κράτη τα οποία θα είναι μέσα στην Ανατολική Συμμαχία. Άρα λοιπόν απομειώνεται εκ των πραγμάτων η επιρροή της Ρωσίας. Και επίσης είναι στο δικό μου μυαλό σαφές ότι αυτό που συνέβη προχθές, συνέβη, εννοώ οι απελάσεις, λόγω του ότι κάποιοι είχαν όντως υπερβεί τα εσκαμμένα και τα είχαν υπερβεί κατά πολύ. Τώρα, το πώς αυτό θα επηρεάσει τις ελληνορωσικές σχέσεις είναι κάτι που μένει να διαπιστωθεί. Γιατί, και κλείνω με αυτό, φανταστείτε ότι αν οι απελάσεις γινόντουσαν από μια χώρα όπως είναι η Πολωνία ή από την Εστονία, που είναι χώρες που έχουν έντονο αντιρωσικό αίσθημα, κανείς δεν θα συζητούσε για αυτές.
Το γεγονός ότι προήλθαν από μια χώρα η οποία, αν δεν είναι φιλικά διακείμενη, αν μη τι άλλο, είναι ουδέτερη απέναντι στη Ρωσία, αυτό νομίζω είναι πλήγμα για τη Ρωσία. Mm-hmm. Και πιθανολογώ ότι με κάποιον τρόπο, όχι άμεσα, γιατί δεν παίρνουν άμεσα αποφάσεις οι Ρώσοι, θα αντιδράσουν σε αυτή την εμφατική, γιατί με εμφατικό τρόπο έγινε επιλογή μας, να αναδείξουμε το ζήτημα. Το οποίο θα μπορούσαμε να το έχουμε κρατήσει ενδεχομένως κάτω από τα ραντάρ, ή μπορεί να κάναμε προειδοποιήσεις. Να είδαμε ότι δεν υπήρξε κάτι από ρωσικής πλευράς. Και γι' αυτό και να βγήκε στην επιφάνεια. Ναι. Πάντως αυτό που καταλαβαίνει κανείς, και με αυτό θα κλείσουμε, είναι ότι το θέμα των δύο χωρών, δηλαδή Ελλάδος και Σκοπίων και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, οι προσπάθειες για λύση και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν είναι προφανώς πια κάτι μονοσήμαντο, ούτε αφορά μόνο τις δύο χώρες. Έχει ευρύτερες επιπτώσεις και προφανώς σε αυτό το θέμα όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν εμπλακεί και άλλες δυνάμεις που τώρα αρχίζουμε να τις βλέπουμε και να κατανοούμε την πολυπλοκότητα του θέματος. Ασφαλώς, και θα πω το εξής: δεν είναι μόνο η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και η Αλβανία, είναι και η Βουλγαρία, είναι και η Τουρκία, είναι και η Σερβία. Είναι ένα πολύ μεγάλο μοσαϊκό, ένα puzzle, το οποίο δεν έχουμε το χρόνο τώρα να συνθέσουμε, αλλά πραγματικά σας λέω, οι ενδιαφερόμενοι για τη λύση ή μη λύση μεταξύ Ελλάδος, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, Μακεδονίας, είναι πάρα μα πάρα πολλοί. Και ο καθένας προσπαθεί με το δικό του τρόπο να υποστηρίξει τα συμφέροντά του, αλλά πολλές φορές αυτός ο τρόπος καταλήγει να είναι αφέμιτος. Και φοβούμαι και επενδύοντας και στο συναισθηματισμό και στην ιστορία των λαών και στην αγάπη που υπάρχει. Στο συναισθηματισμό, υποβαθμίζοντας εντάσεις εθνοτικές, το αρχικό στοιχείο από τη μία, το σλαβικό από την άλλη, η θρησκεία, προφανώς όλα αυτά είναι μέσα στα Βαλκάνια, άλλωστε είναι γνωστό. Και νομίζω ότι όσα έγιναν χθες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας απλά αποκαλύπτουν στα μάτια όλων πια αυτά που τους προηγούμενους μήνες φανταζόμασταν μόνο. Και θα έχουμε μπροστά μας αρκετά επεισόδια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη, για την συζήτηση που είχαμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.